Φίλες και φίλοι, μια πολύ σημαντική μέρα για το νησί της Ρόδου η σημερινή, με την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου να δίνει το πράσινο φως για τη δημοπράτηση ενός εκ των μεγαλύτερων έργων στην ιστορία του νησιού. Η β' φάση των έργων ίδρυυσης από το Φράγμα Γαδουρά δημοπρατείται για να βάλει τέλος στην παρατεταμένη αγωνία των κατοίκων των περιοχών Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Αρχαγγέλου και Αφάντου. Πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς που απέδωσαν πρώτα την ολοκλήρωση και λειτουργία του υδραγωγείου και του δικτύου ίδρυυσης, με τα οποία υδροδοτήθηκε το βόρειο τμήμα του νησιού και το οποίο θα αντιμετώπιζε προβλήματα αν το 2017 δεν είχε αποδώσει ο αγώνας της περιφέρειας να το θέσει σε λειτουργία. Με το έργο του 2017 βάλαμε τις βάσεις και σήμερα δίνουμε σάρκα σε ένα όνειρο δεκαετιών. Η πιο έντονα αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή του μεγαλύτερου τουριστικού προορισμού της χώρας αποκτά πρόσβαση σε ένα δίκτυο ίδρυυσης που θα παραδίδει ελεγμένο, ποιοτικό και ασφαλές νερό. Μετατρέψαμε το Φράγμα Γαδουρά από μνημείο εγκατάλειψης σε πνεύμονα ζωής, έργο ανάπτυξης και σύμβολο ανάτασης. Μέχρι σήμερα, οι δεκάδες χιλιάδες των μονίμων κατοίκων και εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι κάτοικοι, εργαζόμενοι και επιχειρηματίες αυτών των περιοχών, λειτουργούν με την αγωνία της υδροδότησής τους. Αδιανόητο για την εποχή μας. Αδιανόητο για έναν παγκόσμιο τουριστικό προορισμό. Αδιανόητο και για την πιο έντονα αναπτυσσόμενη περιοχή του μεγαλύτερου τουριστικού προορισμού της χώρας. Αυτό τελειώνει. Συνεχίζουμε το έργο που παραδώσαμε το 2017 για το βόρειο τμήμα του νησιού, όταν παραλάβαμε ένα παρατημένο εργοτάξιο και παραδώσαμε στους πολίτες και επισκέπτες της Ρόδου ένα ολοκληρωμένο έργο κρίσιμης και ζωτικής σημασίας. Γιατί επιδείξαμε αφοσίωση, αποφασιστικότητα και δουλειά και λειτουργήσαμε με μοναδικό γνώμονα το κοινό καλό. Παρά την πρωτοφανή πολεμική που αντιμετωπίσαμε τότε, αντιταχθήκαμε, συγκρουστήκαμε με τις πιο νοσηρές αντιλήψεις και πρακτικές που κράτησαν τον τόπο μας καθυλωμένο. Υλοποίησαμε ένα έργο με ασφάλεια, με υπευθυνότητα και νοικοκυροσύνη. Ένα έργο που παράγει ασφαλές και ποιοτικό νερό, στη χαμηλότερη τιμή που αυτό γίνεται πανευρωπαϊκά. Επαρκή ποσότητα και υψηλής ποιότητας νερού θα αποκτήσουν τώρα, μέσα από τα 54 χιλιόμετρα γονέων δικτύων, τις 6 νέες δεξαμενές, τα 5 νέα αντιλιοστάσια και τη δυνατότητα διανομής άνω των 8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως, που προβλέπει το νέο, το μεγαλύτερο έργο στη χώρα που εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, η Νότια Ρόδος, η Λίνδος, η Αρχάγγελος και τα Φάντα. Εξαμείνουμε σε επόμενη φάση την τρίτη και η δυτική πλευρά του νησιού. Φίλες και φίλοι, σε μια δύσκολη καμπή στις ζωές όλων, εν μέσω ενός ιδιόμορφου πολέμου, με όλες τις ακραίες επιπτώσεις στην υγεία και την οικονομία, η Ρόδος προχωρά στην υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου ανάπτυξης. Στέλνουμε το δικό μας μήνυμα ότι οι δυσκολίες της περίοδου δεν θα μας κάμψουν. Ήρθε η ώρα. Δημοπρατούμε το φράγμα που απομονώνει εμάς από τη μιζέρια της αδράνειας, από τα παρατημένα όνειρα και εργοτάξια, από τις διοικήσεις χωρίς απόφαση. Ήρθε η ώρα. Χτίζουμε το δικό μας φράγμα που μας διαχωρίζει διαπαντός από το χθες και μας οδηγεί όχι πίσω στην κανονικότητα όπως την ξέραμε, αλλά μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα που θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη.